Αθλητική Ένωση Λάρισας, ΑΕΛ ή και Βασίλισσα της Θεσσαλίας, ίσως ο σημαντικότερος επαρχιακός σύλλογος της χώρας, με δύο κύπερ Ελλάδος, μία κατάκτηση πρωταθλήματος, καθώς και παρουσίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με τα χρόνια της δόξης να φαντάζουν πολύ μακρινά, η ΑΕΛ τελευταία δεκαετία γυροφέρνει στη δεύτερη κατηγορία, με παρουσίες αναδιαστήματα στην πρώτη. Φέτος η ΑΕΛ, αγωνιζόμενη στη δεύτερη κατηγορία, βρίσκεται στην τροχιά ανόδου για την πρώτη κατηγορία, όντας δεύτερη 3 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Λεβαδιακό, και σήμερα, Κυριακή 28 Ιανουαρίου, αντιμετωπίζει στο γήπεδο τους μία άλλη παραδοσιακή δύναμη της Θεσσαλίας, την αναγέννηση Καρδίτσας, που παραμονεύει στην 5η θέση της βαθμολογίας. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα τέτοιο θεσσαλικό ντέρμπι. Καταφέρει η ΑΕΛ να συνεχίσει την πορεία της ακάθεκτη ή θα σκοντάψει το εμπόδιο της Καρδίτσας. Καλημέρα σε όλους και όλες από την όμορφη πρωτεύουσα και συγκεκριμένα το κτέλιο Σύνα αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι 26 Ιανουαρίου Παρασκευή, το μάτς είναι σε 2 μέρες, οπότε πάμε από τώρα τα Τρίκαλα και όχι στη Λάρισα. 2 μέρες βόλτα και χαλάρωση στα Τρίκαλα και την τελευταία μέρα είναι το μάτς. Οπότε πάμε fast forward εκεί πέρα. Δύο μέρες chill στο χωριό ήταν ό,τι πρέπει. Αλλά τα ψέματα τελειώνουν σήμερα. Αύριο έχει match day στη Λάρισα. Οπότε ναι, γεμίζουν μπαταρίες για αύριο. Και θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια όσοι από Θεσσαλία έχετε έρθει ποτέ. Ποια είναι η πιο όμορφη πόλη, πιστεύετε? Εγώ θα πω Τρίκαλα αναγκαστικά. Αν δεν τιμήσω σπίτι μου, θα πες να με πλακώσει. Οπότε για μένα Τρίκαλα. Αλλά γράψτε μου κάτω ποια πιστεύετε είναι η πιο όμορφη πόλη της Θεσσαλίας. Καλημέρα, Κυριακή 28 Ιανουαρίου, match day. Όπως βλέπετε, από σε εκτέλει σας έχω. Τελικά όλα αυτή τη στιγμή. Όπου να είναι, βασικά φεύγουμε για Λάρισα. Και ξεκινάει η match day σήμερα. Touchdown στην όμορφη Λάρισα, εδώ πέρα στην κεντρική πλατεία όπου σφίζει από ζωή. 3 ώρες πριν το match σήμερα. Θα πρέπει να πάμε να βγάλουμε και εισιτήρια σε λίγο. Θα κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στην πόλη. Πιούμε ένα καφέ ίσως, γιατί η Λάρισα φημίζεται για το καφέ της. Μάλλον όχι τόσο για το καφέ της, απλά γιατί οι άνθρωποι εδώ πέρα πάνε πάρα πολύ για καφέ. Οπότε θα πρέπει να τιμήσω και εγώ το έθιμο. Όλες οι καφετέρειες της Λάρισα γεμάτες, έχουμε έρθει σε μια που λέγεται Κλίμαξ και πίνουμε φέτος πίσω με ολίγη. Η αλήθεια είναι ποτέ δεν βρίσκω μεγάλη διαφορά στους καφέδες, αλλά επειδή είμαι στη Λάρισα θα πω ότι αξίζει ένα 9 στα 10 ο καφές. Οπότε ναι, ήπιαμε και καφές στη Λάρισα και σε λίγο ξεκινάμε για το γήπεδο. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, να σας υπενθυμίσω όλους να κάνετε subscribe όλοι τώρα κάτω, γιατί πιο πολύ βλέπετε, κουστάρετε τα βίντεο, αλλά δεν κάνετε subscribe κάτω. Οπότε σπάστε το κουμπί του subscribe και του like και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα άλλο βίντεο, και γιατί όχι να μην τσεκάρεις και το Instagram και το TikTok μου. Πίσω στο βίντεο. Touchdown και στην ILFC Arena, όπως βλέπετε, το πολύ μοντέρνο γήπεδο της ΑΕΛ. Εγώ θα δώσω σήμερα ακριβής πρόβλεψη 2-1. Πιστεύω ότι θα πάρει την νίκη ΑΕΛ. Πιστεύω ότι είναι σε καλύτερη φάση και το θέλει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά δεν θα ξεφύγει πολύ το σκορ, θα το παλέψει και αναγέννηση και θα λήξει, πιστεύω, 2-1 υπέρ της ΑΕΛ. Πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος εδώ έξω, ο οποίος δεν είναι πολλής, η αλήθεια είναι. Υποθέτω θα μπουν όλοι μαζί τελευταία στιγμή. 2-0, συγκεκριμένα θα σκοράρει άμα παίζει ο Πεντρόσο και ποιο λέτε, ο Παπαγεωργίου. Και ο Παπαγεωργίου. Εγώ πιστεύω 3-1. 2-0. Εγώ πιστεύω 1-0 και αυτού ρεακά, γιατί επίθεση έχουμε αρκετές απώλειες. Είσοδος για πρώτη φορά στο ILFC Arena και η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι είναι όπως το περίμενα, είναι τόσο μοντέρνο όσο φαίνεται και ακόμα καλύτερο, είναι ακόμα καλύτερο από το περίμενα, είναι μόνο πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω πως είναι ένα γήπεδο το οποίο αξίζει, ίσως η πιο ιστορική και μεγαλύτερη επαρχιακή ομάδα της Ελλάδας. Σιγά σιγά ψιλογεμίζει, ας πούμε, η κερκίδα και το πέταλο έχει και το κοσμάκι προς το κέντρο. Οπότε είναι η ωραία εικόνα στο να βλέπεις τα γήπεδα στην επαρχία, γενικά στην επαρχία να γεμίζουν.
έλευση αρίνα με τον κόλλη της ΑΕΛ που ανοίγει το σκορ πάρα πολύ νωρίς στο μάτς. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για την ΑΕΛ, για να δούμε. Αν σας άρεσε και τα λέμε σε επόμενο.